Καλησπέρα από την Αθήνα, λοιπόν. Α, Αθήνα. Ωραία. Ηλιόλουστη, καλοκαιρινή. Για να δούμε. Και με δακτύλιο, ε. Καλοκαιρινές μέρες. Και με δακτύλιο. Και με, δακτύλιο. Και με νέο μετρό στον Πειραιά. Άντε πάλι, είδες. Και κίτρινο χρώμα. Και με νέο μετρό στον Πειραιά. Και κίτρινο χρώματος. Γιατί κίτρινο χρώμα στους σταθμούς του Πειραιά. Αλήθεια. Τι να σου πω. Γιατί εμείς κάνουμε με έργα και όχι μουσαμάδες. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω γιατί στον Πειραιά κίτρινο χρώμα. Θα μπορούσε να είναι ένα μπεζάκι. Ένα κάτι... ροζούλι. Δεν ξέρω. Κάτι ουδέτερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιάννη μας, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Οι τελευταίες μέρες είναι υπέρ της ΑΕΚ. Έχουμε πολλές ειδήσεις ΑΕΚΖΙΔΙΚΕΣ, γι' αυτό πιθανό να είναι και το κίτρινο χρώμα. Ας αστειευτούμε λίγο. Τι εννοείς πολλές ειδήσεις για την ΑΕΚ, τι άλλο έκανε, έκανε καινούριο γήπεδο. Καινούριο γήπεδο, καινούρια αρχή. Α, μάλιστα. Κίτρινο χρώμα. Πάμε. Ωραία. Μάλιστα. Γιάννη, όλα καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Όλα καλά σε γενικές γραμμές στη χώρα, έτσι βλέπω. Μια θετική εικόνα, αλλά υπάρχουν πολλά σύννεφα τριγύρω μας. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Και έχουμε και ένα πληθωρισμό που είναι στο 12%. Και ένα πληθωρισμό που είναι στο 12%. Αντυχεί λίγο η φωνή μου, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Μια χαρά ακούγεται. Μια χαρά. Και ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι στο 12%, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες. Ιδιαίτερα όμως για την δική μας χώρα. Αρκετοί θα πιεστούν, αυτό είναι βέβαιο. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και πώς θα οδηγηθούμε σε βάθος χρόνου σε μια ανταγωνιστική αγορά που μπορεί να βγάζει πολλά και φθηνά προϊόντα. Γιάννη, μιας και ξεκινήσαμε με τα δικά μας, βλέπω εδώ και έβλεπα και πριν από λίγο στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ. Σε μια χώρα στην Ελλάδα που η ανεργία είναι στο 12%, για ποιο λόγο, εφόσον έχουμε αυτό το ποσοστό ανεργίας, ψάχνουμε για εργατικά χέρια? Πού οφείλεται αυτό? Τώρα, ας πούμε, με αφορμή το μάζεμα της ελιάς. Ψάχνουν, λέει, να βρουν εργάτες να μαζέψουν τις ελιές και δεν βρίσκουν η παραγωγή. Καταρχήν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές και το έχουμε ξανασυζητήσει. Ουσιαστικά, μετά από την αναστάτωση που επέφερε η περίοδος του κορονοϊού, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων αλλά και εργατικών χεριών σε πάρα πολλές χώρες όλου του κόσμου. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο. Γιατί? Στην Ελλάδα η αγορά εργασίας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, είναι έντονα εποχιακή. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό των Ελλήνων που δουλεύει σκληρά 5 και 6 μήνες το καλοκαίρι στο τουρισμό. Ναι. Είναι περίπου 20% αυτό, έτσι. Δουλεύει στο τουρισμό και επιλέγει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα να ζήσει από το επίδομα ανεργίας ή και με μαύρη εργασία ενδεχομένως. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή έλλειψη. Να ρωτήσω κάτι, μια απορία. Στους σημερινούς μήνες, ναι. Στο ποσοστό της ανεργίας συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό των οποίων είναι στο επίδομα, παίρνουν επίδομα ανεργίας? Δεν γνωρίζω πώς το μετράει αυτό η στατιστική υπηρεσία, αλλά ακόμα και αν γίνει έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα, το επίδομα ανεργίας είναι για μικρό χρονικό διάστημα και μετά από αυτό σίγουρα μετρώνται. Σίγουρα, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για το ποσοστό ανεργίας, μιλάω για τις ελλείψεις εργατικών χεριών. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση πως καταγράφεται ένα ποσοστό 12% ανεργία από τη στιγμή που ψάχνουμε για εργατικά χέρια. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι είναι οι δουλειές εποχικές και ότι αυτοί που δουλεύουν σκληρά το καλοκαίρι επιλέγουν το χειμώνα να ξεκουραστούν και να μπουν στο ταμείο ανεργίας. Το 12% όμως είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι το 12% ψάχνει για δουλειά. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά ψάχνει για συγκεκριμένου τύπου δουλειά. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θα πήγαιναν να δουλέψουν ενδεχομένως στην συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, δεν θα πήγαιναν να δουλέψουν ενδεχομένως στον τουρισμό, στην εστίαση, αλλά επιθυμούν, επιδιώκουν και είναι αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους, να δουλέψουν σε μια επιχείρηση, σε μια δουλειά γραφείου, σύμφωνα πάντα με αυτό που είχαν σπουδάσει και με αυτά που είχαν σχηματίσει στο μυαλό τους σαν
όνειρο επαγγελματικής αποκατάστασης. Δεν είναι κακό, δεν το σχολιάζω αρνητικά. Απλά είναι ένα φαινόμενο που δημιουργεί μία έλλειψη χεριών. Ναι. Το 12% σαν νούμερο από μόνο του είναι μεγάλο, είναι βέβαια μειωμένο, αλλά στην πράξη, στην αγορά εργασίας, η έλλειψη που ζούμε είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό? Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, Νικόδημε, και πραγματικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή από το μυαλό μου να πω μια ιδέα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα όταν το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι όσο η οικονομία μιας χώρας σαν την Ελλάδα είναι οικονομία που απαιτεί χέρια, mm-hmm. έτσι, αν ήμασταν μια βιομηχανική χώρα, αν ήμασταν μια χώρα που είχε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, θα απαιτούσαμε άλλου τύπου εργαζομένους. Όμως είμαστε μια χώρα που χρειάζεται χέρια. Χρειάζεται χέρια στον τουρισμό, χρειάζεται χέρια στον πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται χέρια. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εύκολη λύση παρά να βρούμε ανθρώπους. Άρα, πρέπει λοιπόν, να βρούμε ανθρώπους. Το προσωπικό της, οι εργαζόμενοι τέλος πάντων της χώρας μας δεν είναι αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή ψάχνουμε κάτι άλλο από αυτές τις δουλειές, κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε τριγύρω σας. Κάθε χρόνο βγαίνουν από τα ελληνικά σχολεία περίπου 100.000 μαθητές. Ναι. Δικαίως επιλέγουν σχεδόν όλοι να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Για πείτε μου, το προφίλ αυτού που θα βγει μετά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ταιριάζει με το προφίλ που ζητάει η ελληνική οικονομία? Mm. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε αυτό το σημείο. Γιάννη, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Δεν το χαρακτηρίζω από τη θετική ή από την αρνητική πλευρά, απλά προσδιορίζω τους λόγους. Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε τεχνίτες. Ακριβώς. Οπότε εδώ παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός στη σχολεία σε τόσο μεγάλη έκταση ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτό το θέμα? Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο, αν και είμαι από αυτούς που δεν πυροβολώ την ελληνική εκπαίδευση εύκολα. Θεωρώ ότι κάνει αρκετά καλή δουλειά. Τώρα, ναι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είτε είναι ευθύνη του σχολείου, είτε είναι ευθύνη της οικογένειας, είτε ευθύνη της κοινωνίας ευρύτερα και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, ναι, δεν είναι και τόσο αποτελεσματικός. Δημιουργεί αποκλίσεις από τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αυτό που εν τέλει ο μέσος Έλληνας επιθυμεί να εργαστεί. Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν αποκλίσεις. Ο ηλεκτρολόγος, ο μαραγκός, ο υδραυλικός είναι δυσεύρετοι πλέον. Είναι επαγγέλματα. Χρόνια τώρα, δεκαετίες. Και αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, πρέπει να πούμε ότι δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Όσοι έχουν μείνει και κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Είναι απολύτως δυσεύρετη για αυτούς ακριβώς τους λόγους που λέμε. Για αυτούς mm-hmm. ακριβώς τους λόγους που λέμε. Δεν είναι εύκολη λύση. Δεν θα απαντηθεί εύκολα. Και σίγουρα θα δημιουργήσει πιέσεις στις τιμές. Πιέσεις στις αμοιβές, πιέσεις στην τιμή των υπηρεσιών που όλοι αυτοί προσφέρουν. Θα αναγκαστούν και οι Έλληνες επιχειρηματίες να προσφέρουν πολύ καλύτερες αμοιβές για να μπορέσουν να δελεάσουν ανθρώπους να κάνουν δουλειές που σήμερα δεν κάνουν. Mm-hmm. Και θα χρειαστούμε και νέα χέρια. Μη μας τρομάζει αυτό. Είναι κρίσιμο για μια πετυχημένη ευρωπαϊκή χώρα να βρει και νέα χέρια. Τα οποία ενδεχομένως να μην υπάρχουν μέσα στα σύνορα αυτή τη στιγμή. Προς Θεού, δεν είμαι υπέρ της ανεξέλεγκτης εισαγωγής χεριών, αλλά χρειάζονται νέα χέρια. Ναι. Γιάννη, θα ήθελα να σας σχολιάσεις λίγο τις τελευταίες εξελίξεις και να ξεκινήσουμε λίγο από την σύνοδο στην Πράγα. Την αντίδραση έτσι και την... Καλά τα είπαμε. Εμείς, ο Τούρκος ποιοι εσείς, καλά τα είπατε. Εμείς, ο Ερντογάν πάντως σήκωσε πάλι σημαία. Και εντάξει, ήταν προκλητικός, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και έχουμε και τη συνέχεια σήμερα και με τον πόλεμο και στην Ουκρανία, καθώς βλέπουμε και την σύμπραξη, ας μου επιτραπεί η λέξη, Λευκορωσίας-Ρωσίας,
Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τις εξελίξεις τις τελευταίες? Μαζεύονται σύνορα, μαζεύονται σύννεφα στον ορίζοντα. Σύννεφα και κοντά και λίγο πιο μακριά. Και δεν βλέπω τρόπο που μπορεί να ελαφρύνει λίγο η όλη κατάσταση. Δεν βλέπω τι διέξοδο μπορεί να έχουν όλοι αυτοί που τραβάνε το σκηνί. Ο Ερντογάν το τραβάει το σκηνί στη ρητορική του. Αυτά που λέει είναι αδιανόητα πράγματα για τον 21ο αιώνα και για μια χώρα που είναι στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και ο τρόπος που συμπεριφέρεται εκεί ο εισβολέας είναι επίσης αδιανόητα πράγματα και δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να υποχωρήσουν από αυτές τις πράξεις και από αυτή τη ρητορική χωρίς να εκτεθούν τελείως στο δικό τους κοινό. Έχουν και αυτοί ένα κοινό, έτσι. Mm-hmm. Ειλικρινά δεν βλέπω τον τρόπο και ανησυχώ. Ανησυχώ μήπως θα γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία μια ακόμα πιο σκληρή σύγκρουση. Mm. Αναμένω. Αναμένω να δω. Πάντως ναι, τα σύννεφα είναι πολλά. Είναι πολλά. Mm. Πόσο εύκολο όμως είναι να γίνει αυτή η χρήση των μικρών έστω πυρηνικών? Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση που εγώ προσωπικά νιώθω πολύ μικρός, πολύ λίγος να την απαντήσω. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο και δεν διανοούμε ότι υπάρχει πιθανότητα η γενιά μας ή και η επόμενη γενιά να το ζήσει. Αποστρέφω το βλέμμα μου από αυτή την πιθανότητα και όπως είπα θεωρώ ότι ποιος πάνω σε αυτή τη γη μπορεί να απαντήσει μια τέτοια ερώτηση με ψυχραιμία. Απλά το ξορκίζουμε σαν ενδεχόμενο. Ναι. Γιάννη, μήπως παρακολούθησες, γιατί στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε γενικά την παρουσίαση του Smart Island εδώ στην Άξο? Ναι, βέβαια, το παρακολούθησα. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι για το όλο project? Αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι ότι καταρχήν οι πρωτοπόροι αυτής της εποχής στην οποία ζούμε θα τους βρούμε μέσα σε επιχειρήσεις, μέσα στην κοινωνία, θα τους βρούμε ανθρώπους που ενδεχομένως είναι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έχουν το prestige του κυβερνήτη, του πολιτικού, του ηγέτη, είναι όμως άνθρωποι που κάθε μέρα δουλεύουν, παράγουν κάτι πρωτοποριακό και κάνουν τη ζωή μας ακόμη καλύτερη. Δεν θα ήταν η ζωή μας αυτή που είναι αν δεν υπήρχε ένας πρωτοπόρος σε μια εταιρεία για να φτιάξει το smartphone. Mm-hmm. Δεν θα είναι η ζωή μας αυτή που θα είναι σε λίγα χρόνια αν δεν υπάρχουν πρωτοπόροι στην οικονομία που φτιάχνουν όλες αυτές τις εφαρμογές που είδαμε στην Άξο με το project Smart Island. Αυτό θέλω να το πω γιατί θέλω να δώσω τα εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολύ λίγοι τους τα δίνουν τα εύσημα. Αλλά για να φω και στην ερώτησή σου, Ματώ, είναι ένα project που σίγουρα δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τη χώρα και για την ικανότητά της να προσελκύει κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης θετικός ο αντίκτυπος που δημιουργείται γύρω από το όνομα του νησιού, όχι στον τουριστικό τομέα, αλλά στην οικονομία των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αν περιμένουμε στην καθημερινή μας ζωή, εμείς, οι κάτοικοι του τόπου, να ζήσουμε κάτι ουσιοδός διαφορετικό, δεν θα το ζήσουμε καταρχήν. Είναι ένα πιλωτικό project, δεν είναι κάτι μεγάλης κλίμακας. Ναι, αυτό είναι που δημιουργεί όμως και τις όποιες αντιδράσεις, όχι αντιδράσεις, απλά ξέρεις τις διαφωνίες, ότι γινόμαστε εισαγωγικά πειραματόζωα, για ποιο λόγο εμείς οι κάτοικοι την Άξου και Μικρονικλάδου? Μα τα πιλωτικά project είναι η αρχή των πολύ μεγαλύτερων βημάτων. Από κάπου πρέπει να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε μικρή κλίμακα και μετά θα δοθούν ευκαιρίες να γίνει και σε μεγάλη κλίμακα. Τότε θα αλλάξει τη ζωή μας, ναι. Και πάλι, αν δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας όλου αυτού του project, ένας κολοσσός όπως και εσύ πριν από λίγο ανέφερες, Γιάννη, θα επιδίωκε κάτι τέτοιο? Γιατί
Εντάξει, ακούσαμε πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά υγειονομικού υλικού με drone στα μικρά νησάκια είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και προφανώς το θέλουμε. Μα εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το project θα έχει επιτυχία και σε αυτή τη μικρή κλίμακα, την πιλωτική κλίμακα που καταρχήν θα τρέξει. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι το project, επειδή ακριβώς το τρέχει μια εξαιρετικά σοβαρή και ισχυρή ομάδα επιχειρηματική από εταιρείες κολοσσούς, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το project στην πιλωτική του έκδοση θα πετύχει και θα μας δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα θα αλλάξει τη ζωή μας. Μικρογραφία ή Κυκλάδες, μικρογραφία γενικότερα. Μικρογραφία είναι Κυκλάδες, εννοείται. Η Νάξος θα έλεγα. Η Νάξος των Κυκλάδων και στη συνέχεια της Ελλάδας και του κόσμου. Γιατί εντάξει, παγκοσμίως θα προσπαθήσουν τουλάχιστον από ό,τι ακούσαμε να το εφαρμόσουν όλο αυτό. Όλα έτσι πάντως γίνονται. Όλα τα μεγάλα βήματα έτσι ξεκινούν από μια πιλωτική δοκιμή κάπου περιορισμένα. Είμαστε τυχεροί που είμαστε εμείς αυτοί. Η πιλωτική περιοχή, το δοκιμάζουμε για 1-2 χρόνια, βλέπουμε αν μπορεί να δουλέψει, αν μπορεί να πετύχει και μετά δοκιμάζουμε την επέκτασή του σε ευρεία κλίμακα. Είμαι αισιόδοξος και προσωπικά σαν άνθρωπος που ζει σε αυτό το χώρο τον εργασιακό και τον τεχνολογικό, είναι πραγματικά νιώθω πολύ ωραία. Είναι κάτι που το ήθελα να συμβεί. Και μπράβο που είναι η Νάξος αυτή που έχει επιλεγεί. Πολύ όμορφο αυτό. Μου κάνει πάντως ενδιαφέρον ότι οι ξένοι το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και γενικά το όνομα Νάξος παίζει πολύ στο εξωτερικό για από αυτή την ιστορία. Ναι, βέβαια. Και είναι ο λόγος που είπα στην αρχή. Όταν μπαίνουν σε ένα χώρο, σε μια δραστηριότητα τέτοια μεγάλα ονόματα όπως η Amazon για παράδειγμα, κανείς δεν το αγνοεί. Κανείς δεν το αγνοεί. Ακούγεται παντού. Δεν ακούγεται στις τουριστικές αγορές. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Ακούγεται όμως στις τεχνολογικές αγορές. Ακούγεται στις οικονομικές ειδήσεις. Εκεί ακούγεται. Και είναι ίσως πιο σημαντικό να ακουστεί εκεί παρά σε αυτούς που ενδεχομένως θα επέλεγαν το μικρό μας τόπο για να κάνουν τις διακοπές τους του χρόνου. Γιάννη, δεν σου κρύβω ότι όλο αυτό είναι δέλεαρ και μας αρέσει πάρα πολύ που το ακούμε και μας αρέσει που βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται και να μας βοηθά σε διάφορους τομείς. Από την άλλη, δεν σου κρύβω ότι εγώ προσωπικά σκιάζομαι λίγο, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί βλέπω ότι όσο η τεχνολογία προχωράει, επέρχεται και αποξένωση σε εμάς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος του, αν υπάρχει τέλος, θα μας οδηγήσει και σε πλήρη αποξένωση μεταξύ μας. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, Μαντώ. Είναι ένα ερώτημα που, αν θυμάσαι καλά, μας απασχολεί από τα παιδικά μας χρόνια. Μας το βάζανε συχνά σαν θέμα της έκθεσης στο γυμνάσιο και το λύκειο. Ήταν και στις παρελαδικές. Βέβαια. Αυτή τη γενιά είμαι κι εγώ. Έτσι. Αλλά πραγματικά δεν είμαι βέβαιος αν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Βλέπω τα παιδιά μου, βλέπω τα παιδιά των φίλων μου, βλέπω ότι επιθυμούν ίσως και περισσότερο από ότι επιθυμούσα εγώ την κοινωνική συναναστροφή. Ωραία, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της εποχής τους. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε και εμείς τα εργαλεία της δικής μας εποχής, αλλά τους βλέπω να κοινωνικοποιούνται υπέροχα. Δεν είμαι βέβαιος αν λειτουργεί έτσι όπως το περιέγραψες, αλλά ναι, αυτό είναι ένα θέμα που ίσως ξεφεύγει από τις δικές μου γνώσεις και τη δική μου εξειδίκευση για να το σχολιάσω. Εντάξει, προφανώς και εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να το σχολιάσω, απλά είναι αυτό που φοβόμαστε, εγώ τουλάχιστον το φοβάμαι, γιατί όταν ακούω ότι μια επιχείρηση, ας πούμε, θα μπορεί βάσει της ειδικότητας που έχει να χρησιμοποιεί εργαζόμενους απομακρυσμένα, ο ένας από τον άλλο,
Έτσι, να μπορούμε να εργαζόμαστε, ας πούμε, από το σπίτι μας και να μην χρειάζεται να βρισκόμαστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό με τρομάζει λίγο. Αυτό είναι μια συζήτηση όμως που εντάξει, για να θέλει πολύ χρόνο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πάντως είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο κόσμος μας με όλα τα υπέρ και τα κατά του εν τέλει γίνεται καλύτερος. Mm-hmm. Νομίζω ότι ζούμε σε καλύτερες εποχές από ό,τι ζούσε οι προηγούμενοι ή οι προηγούμενες γενιές. Μάλιστα. Καλύτερη εποχή από πολλές απόψεις.